Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Με βλέπετε προβληματισμένη και στο εξώφυλλο του βίντεο, το οποίο έχει τίτλο «Παντρεμένοι γονείς που φλερτάρουν μπροστά στα παιδιά τους, αυτή η μάστιγα». <σχ> το θέμα αυτό προέκυψε από μια συζήτηση στα σχόλια, κάτω από το βίντεο «Αν η μάνα ανέχεται την απιστία του πατέρα, τι μήνυμα δίνει στα παιδιά». Και ρωτάει μια φίλη, αν η μάνα φλερτάρει μπροστά στην κόρη, τι μήνυμα της δίνει. Και τη ρωτάω εγώ, η παντρεμένη μάνα ή μονογονιός. Γιατί υπάρχουν πολλές μονογονικές οικογένειες όπου η μητέρα μιας κοπέλας μπορεί να είναι σύγκολο. Οπότε ίσως να μην είναι και τόσο τραυματικό για το παιδί να δει τη μητέρα να φλερτάρει. Ειδικά αν φλερτάρει με έναν τρόπο ευγενικό και πολιτισμένο, να σας πω και έναν έκδοτο με την Κυριακή μετά. Μου απαντάει φίλη η παντρεμένη μάνα μπροστά στην κόρη της 8-9 ετών. Η κόρη το κατάλαβε από τον body language, χαμόγελα, χαχανητά, να μιλάνε οι δύο τους μακριά από τρίτους. Body language σημαίνει γλώσσα σώματος. Μπορώ να καταλάβω τι μηνύματα δίνει. Το ερώτημα περισσότερο είναι ρητορικό, ώστε αν θέλετε να το κάνετε vlog. Και γράφει και μια άλλη φίλοι, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι μετά με μεγάλη πιθανότητα θα πούν ότι το παιδί παρεξήγησε ή ότι πρόδωσε το γονιό του που το εμπιστεύτηκε ένα μυστικό αμιλήσει. Πάει και παραπέρα. <σκυρίζει> δεν θα σας πω ότι δεν μου έχει τύχει να διαχειριστώ τέτοια περίπτωση στο γραφείο. Να είναι η μητέρα παντρεμένη ή ο πατέρας παντρεμένος και μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους να φλερτάρουν με τρίτα πρόσωπα ή να έχουν τέτοια οικειότητα η οποία να προδίδει ότι έχουν ένα εξωσυζυγικό δεσμό με ένα τρίτο πρόσωπο. Έχω μια γνωστή μου γυναίκα μεγάλη ηλικία που οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν στην εφηβεία η οποία δεν θέλησε ποτέ να έχει καμία σχέση με τον πατέρα της μετά το χωρισμό των γονιών της, και όταν τη ρώτησα σε κάποια φάση γιατί μου λέει επειδή με χρησιμοποιούσε ο πατέρας μου ως πρόφαση όσο καιρό ήταν μαντρεμένος με τη μητέρα μου ότι τα είχα και καλά θα με πάει βόλτα θα με πάει στο περίπτερο να μου αγοράσει κάτι και πηγαίναμε στο. Το ήταν τότε που δεν υπήρχαν τηλέφωνα στα σπίτια. Λάκι μου, θα ξέρω ότι αναστατώνει σε βαθμό αλλά θα ήταν καλύτερο να μην κάνει ταχυτικά. Ευχαριστώ. Ε, λέει, ήταν τότε που δεν υπήρχαν τηλέφωνα στα σπίτια και έλεγε: Θα πάω να πάρω στο παιδί ένα γλυφιντζούρι και έπαιρνε την κόρη του, πήγαινε στο περίπτερο και τηλεφωνούσε στι φιλενάδε του. Και μου λέει αυτή η γυναίκα που είναι μεγάλη ηλικία τώρα, είναι πάνω από 50 χρόνων. Μου λέει δεν ήθελα να το δω μπροστά μου μέχρι και ούτε που στην κηδεία του δεν πήγα και αυτό της είχε κάνει μια εξαιρετικά αρνητική εντύπωση ως κόρης και ήταν πολύ τραυματικό για την ίδια. Ε, η κοπέλα αυτή δεν είχε κάνει ποτέ της ψυχοθεραπεία, είναι ένα πρόσωπο που γνωρίζω προσωπικά, δεν είναι ούτε παρακολουθεί εδώ στο κανάλι μας, ήταν μια... Μια γυναίκα που έτυχε να γνωρίσω, η οποία μου έλεγε την ιστορία της και ε, μου είπε λε όλα αυτά τα πράγματα να... εναντίον τη γονική αποξένωση κλπ, κλπ. Αλλά ρώτησε και λίγο ένα παιδί το οποίο έχει βιώσει αυτά τα πράγματα και μου λέει η μάνα μου τον ανεχόταν. Είμαι σίγουρη πω η μακαριτή σε εμάνα μου ήξερε ότι την απατούσε παρόλα αυτά τον ανεχόταν. Αλλά εγώ ω παιδί επαναστατούσα μέσα μου με αυτή την κοροϊδευτική του συμπεριφορά. Τη συμπεριφορά την. Τραυματική προ το παιδί, χρησιμοποιούσε στην ουσία το παιδί ω ένα πρόσκομα για να βγει έξω να πάρει τηλέφωνο τη φιλενάδες Και το μήνυμα που έδινε στο παιδί σίγουρα δεν ήταν σε καμία περίπτωση θετικό και επικοδομητικό. Ε, τα παιδιά γνωρίζουν και τα παιδιά καταλαβαίνουν, τα παιδιά δεν είναι παλαβά. Αν είμαστε παντρεμένοι και μέσα στο γάμο μας δεν είμαστε καλά ή μας αρέσει και το ξένο ή δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο απατάει ο καθένας, έχουμε ένα τεράστιο playlist για την απιστία στο οποίο μπορείτε να ανατρέξετε και να βρείτε διάφορες περιπτώσεις στις οποίες κάποιος μπορεί να, να, μπει στη διαδικασία με διάφορους τρόπους με τους οποίους κάποιος μπορεί να δικαιολογήσει το γεγονός ότι έχει κάνει εξωσυζήκη σχέση. Για μένα προσωπικά είναι καλύτερος ο δρόμος ο δύσκολος, ο δρόμος ο, ο επίπονος του να αναλάβεις την ευθύνη σου και αν δεν είσαι καλά μέσα στο γάμο σου να τερματίσεις το γάμο σου εάν δεν βελτιώνεται ο γάμος σου, εάν δεν θεραπεύεται ο γάμος σου. Έχω... Έχω γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Να μείνω ή να φύγω» που σε εκείνο το βιβλίο ε, ε, διαπραγματεύομαι αυτό το ζήτημα ποιοι γάμοι σώζονται και ποιοι γάμοι δεν σώζονται. Θεωρώ ότι είναι πιο έντιμο και προς τον εαυτό μας και προς τον σύντροφό μας και προς τα παιδιά μας να αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας και όταν μας έχει τελείωσει μέσα στο γάμο μας να φεύγουμε. Ε, και όταν φεύγουμε έχουμε κάθε λόγο και κάθε δικαίωμα να φλερτάρουμε. Σας είπα να σας πω Σα είπα να σα πω έναν εκδότη να γελάσετε. Εγώ, όπω γνωρίζετε, ήμουνα μονογονιό από τότε που η Κυριακή ήταν πολύ μικρή. Όταν χώρισαμε τον πατέρα των παιδιών, η Κυριακή ήταν 18 μηνών, 1,5 έτου και ο λάζαρο ήταν 4 χρόνων. Σε κάποια φάση, η Κυριακή πρέπει να ήταν 8 χρονών, έρχεται και μου λέει: Ήμουνα ελεύθερη, ήμουνα μονογονιό, ήμουνα σύγκολ. Είχαμε χωρίσει με τον πατέρα τη 6,5 χρόνια πριν, ο πατέρα τη ήδη είχε ξαναπαντρευτεί. Και δεν ξέρω πώ το έχει σκεφτεί μέσα στο μυαλό τη. Μου λέει: Θέλω να μα κάνει αδερφάκι. Τη λέω: Παιδί μου, δεν γίνεται. <γιλή> δεν γίνεται, λέω, σα κάνω παιδί. Ενώ είμαι μόνη μου, δεν έχω άντρα. <γιλή> <"Να βρεις> <γιλή> ε, <γιλή> μου λέει να βρει άντρα. λέω και εγώ πώ θα βρω άντρα. Να φλερτάρει, μου λέει. Τη λέω τι εννοεί, πώ φλερτάρουν. <γιλή> είμαι περίεργη να δω τι είχε στο μυαλό του, 8 ετών. Τώρα". <γιλή> ε, μου λέει θα, θα φορέσει ψηλά τα κούνια, Uh, θα φορέσει μια συγκεκριμένη φούστα. Μου έδειξε μια συγκεκριμένη φούστα που είχε καλή εφαρμογή και με έδειχνε πιο ωραία από ότι άλλε φούστε ή άλλα παντελόγια που δεν είχαν καλή εφαρμογή, που πήγαινε δηλαδή. Και θα πα, μου λύσει ένα μπαρ, και όταν δει κάποιο που σου αρέσει, θα του δώσει την κάρτα σου, τη λέω ότι. Θα του δώσει την κάρτα σου, την κάρτα visit, αυτή την κάρτα που έγραφε πάνω, θα με τρίτο ψυχολόγο, το τηλέφωνό μου και τη διεύθυνσή μου και τα στοιχεία μου για επαγγελματικό σκοπό, την επαγγελματική κάρτα τη. Λέω, κόρη, όταν φλερτάρουν, δίνουν την κάρτα του, δεν ναι, μου λες, γιατί δεν δίνει την κάρτα σου. <laughs> <laughs> και γέλασα πάρα πολύ γιατί το παιδί μου θεωρούσε ότι άμα έδινα την κάρτα μου κάπου την έδινα για να φλερτάρω. Τώρα που το σκέφτομαι μπορεί κάποιες φορές να το έκανα και αυτό. Ε... Ενώ να γνώριζα σε κάποιο κοινωνικό περιβάλλον έναν άνθρωπο που να με ρωτούσε τι δουλειά κάνει και να του δίνα την κάρτα μου, επειδή πάνω στην κάρτα μου υπήρχε το τηλέφωνό μου και λέω: Αν ενδιαφέρεται, θα πάρει τηλέφωνο. Μπορεί και να το έκανα. Είδατε, τα παιδιά είναι πανέξυπνα, δεν τους φεύγει τίποτε. Οπότε είναι εξαιρετικά καλή ιδέα για όσου είναι παντρεμένοι και δεν είναι ικανοποιημένοι από το γάμο του να τελειώσουν το γάμο τους και μετά να αρχίσουν να φλερτάρουν και να φλερτάρουν υπεύθυνα. Δεν θα τραυματιστεί το παιδί ενός μονογονέα αν δει το γονιό του να μιλήσει με κάποιον με φλερταριστικό τρόπο, όπως αυτό περιέγραψε η κοπέλα στο σχόλιο, όμως το παιδί ενός παντρεμένου γονέα, όταν βλέπει τη μάνα του ή τον πατέρα του να φλερτάρει με άλλους ανθρώπους, φοβάται. Φοβάται ότι οι γονείς του θα χωρίσουν νιώθει ενοχέ απέναντι στον άλλο γονιό ότι ξέρει ένα βαρύ μυστικό το οποίο α, δεν ξέρει αν πρέπει να το μοιραστεί ή όχι. Φανταστείτε τώρα ένα, αυτό το κορίτσι 8-9 ετών που βλέπει τη μάνα της να τσιλιμπουρδίζει και να χαχανίζει με κάποιον άλλον κύριο που δεν είναι ο πατέρας της, να πάει να το πει στον πατέρα της και η μάνα της να τη βγάλει τρελή και το παιδί να νιώσει ότι έχει προδώσει τη μάνα ή να θυμώσει μαζί τη. Αν δεν το πει στον πατέρα τη και εκ των υστέρων ο πατέρα τη το μάθει να νιώθει ότι θα μπορούσε να τον προφυλάξει πιο νωρί ή να σώσει το γάμο των γονιών τη πιο νωρί κλπ, κλπ. Για να αποφεύγουμε τη γονιοποίηση των παιδιών μα και για να αποφεύγουμε να ασχολούνται τα παιδιά μα με πράγματα που δεν είναι δική του ευθύνη, πρέπει να έχουμε εμεί συγυρισμένε τι υποθέσει μα. Και δεν είναι σε καμία περίπτωση συγγυρισμένη υπόθεση το να είμαστε παντρεμένοι με έναν άνθρωπο και να το κάνουμε με άλλον άνθρωπο ή να φλεφτάρουμε άλλους ανθρώπους. Σε καμία περίπτωση. Δεν είναι ούτε σοβαρή συμπεριφορά, ούτε υπεύθυνη συμπεριφορά, ούτε έντιμη συμπεριφορά. Και όσοι έχουν παιδιά, έχουν 15 παραπάνω λόγους να μην απατούν το τέρι τους. Όχι να μην χωρίσουν να μην απαντούν το τέρι τους, επειδή πολύ υποκριτικά αυτή η σάπια κοινωνία στην οποία ζούμε λέει «Δεν πρέπει να χωρίζετε, θα πάθουν ψυχολογικά τα παιδιά σας». Μείνετε εκεί πέρα να πατάτε ένα στον άλλο, να το μαθαίνουν τα παιδιά σας, να παθαίνουν ένα σωρό ψυχολογικά σίγουρα επιβεβαιωμένα, αλλά θα είστε καλοί γονεί επειδή δεν θα χωρίζετε. Συγγνώμη που μιλάω ειρωνικά. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι είναι μαγκιά να, να λες εγώ δεν το έκανα και εσύ το κάνεις Shit happens Ενώ θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα μας Ανά πάσα στιγμή Να έχει Μία συμπεριφορά την οποία να μην την είχε επιλέξει από πριν Και να βρεθεί στη συνθήκη του να έχει Κάνει κάποιο λάθος Αλλά Συνειδητά και ενσυνείδητα Να προσπαθούμε να αποφεύγουμε τα λάθη αυτά Και στην περίπτωση που έχουμε κάνει κάτι τέτοιο μπροστά στο παιδί μας, πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη. Πρέπει να πάνε να πιάσουμε το παιδί μα και να του πούμε ότι αυτό που έκανα δεν ήταν σωστό. Και δεν ήταν σωστό να φλερτάρουμε αυτόν τον κύριο. Δεν ήταν σωστό αυτό το πράγμα. Μόνο όταν παραδεχόμαστε τα λάθη μα και παίρνουμε την ευθύνη για τα λάθη μα, μπορούμε να σώσουμε το μυαλό των παιδιών μα. Γιατί τα παιδιά έχουν την τάση να θεωρούν του γονεί του τέλειου, έχουν την τάση να θεωρούν ότι οι γονεί του έχουν πολύ σπουδαίε δυνάμει που αυτοί που δεν έχουν, ότι έχουν υπερδυνάμει. Και αν κάτι του μπερδεύει από τη συμπεριφορά των γονιών του, του δημιουργεί εσωτερικό διχασμό. Οπότε προσοχή. Και απόλυτο σεβασμό προ τα παιδιά. Τα παιδιά και τα μάτια μα. Το παιδί και τα μάτια μα. Σοβαρά όμω, ε. Γιατί όλα ξεκινάνε από την παιδική ηλικία. Και εφόσον μπήκαμε στην πολύ σοβαρή υπόθεση του να γίνουμε γονεί, οφείλουμε να προστατέψουμε τα παιδιά μα και από τις αδυναμίες μας και από τις κάβλες μας και από όλα μας. Ε, συγγνώμη. Ε, sorry. ε, μιλάω, ξέρω ότι μιλάω, έχω αρχίσει να μιλάω λίγο έντονα, αλλά προχθέ ε, προχθές μιλούσα με έναν κύριο ο οποίος μου είπε ότι εγώ γνώριζα ότι ο πατέρας μου είχε εξουσιαστική σχέση με συγγενικό πρόσωπο της μάνας μου και αυτό με στιγμάτισε σε όλη μου τη ζωή. Κανεί, φτάνει. Κανεί στα κυπριακά σημαίνει φτάνει. Φτάνει. Φτάνει να τραυματίζουμε ανθρώπινε ψυχέ. Φτάνει. Ντροπή. Ντροπή. Όχι ντροπή να χωρίσει τον άνδρα σου ή τη γυναίκα σου και μετά να έχει τη δική σου προσωπική ερωτική ζωή. Ντροπή να παραμένει μέσα στο γάμο σου και να σκορεδεύει όλου και να τραυματίζει τα παιδιά σου. Ντροπή. Συγγνώμη που με αυστηρεί.